στους οποίους, από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα άνοιγμα. Μπορείτε να συγκυβερνήσετε με το παλιό? Πρώτα απ' όλα, το τι θα γίνει θα το αποφασίσει η κάλπη, και γι' αυτό εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε από τους πολίτες αυτοδυναμία, διότι τα κόμματα αυτά τα οποία συνηθίζουμε να περιγράφουμε ως συστημικά βρίσκονται με διαβαθμίσεις, αλλά γενικά στον αντίποδα αυτών που πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, που έχει επιβάλει και αυτό το μνημόνιο, προφανώς με αυτούς δεν μπορείς να τα βρεις σε κανένα σημείο. Το τελευταίο μνημόνιο. Βεβαίως. Ναι. Και τα δύο προηγούμενα είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως στην Ισπανία ο κύριος Ραχώ είναι το ισπανικό, και πάει λέγοντας. Άρα είναι προφανές ότι σε μια φάση τέτοιας κοινωνικής πόλωσης δεν μπορείς να πάει η αριστερά με τη δεξιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, ενώ παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη σε όλο αυτό το διάστημα κάποια από τα σοσιαλιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα προσπάθησαν εν τίνει μέτρο να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν είδαμε το ίδιο πράγμα με το ΠΑΣΟΚ από εδώ. Ο Λαντ βοήθησε τον Τσίπρα, όπως ο Τσίπρας το είπε, σοσιαλιστής, και ο Πιντέλα ήταν ο άνθρωπος που προσέφερε την απόλυτη στήριξη μετά από όσα άκουσα από τον Βέμπερ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε καν τα αδελφά κόμματα της αριστεράς. Τα οποία δεν στηρίξαν ούτε στις ψηφοφορίες που γίνανε στα εθνικά κοινοβούλια. Το δικαιολόγησαν για άλλο λόγο. Αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο οι σοσιαλιστές. Μισό λεπτό. Αυτό ακριβώς το οποίο λέτε αποδεικνύει ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να πω. Στην Ελλάδα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τέλος ήταν αυτή η επιλογή. Σας θυμίζω και μέχρι το δημοψήφισμα. Το υπογράψετε ό,τι θέλετε, κυβερνήσαν μαζί. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην αρχή. Σε ό,τι αφορά το ποτάμι, κεντρικό, ας πούμε, στοιχείο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας είναι η ιστορία με την λίστα Λαγκάρτ. Το ποτάμι έχει πρώτο και τελευταίο στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο μάρτυρες υπεράσπισης του κυρίου Παπακοσταντίνου στη δίκη για τη λίστα Λαγκάρτ. Αυτό δεν βοηθάει την κατάσταση. Γι' αυτό κιόλας θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει στις εκλογές της Κυριακής να δώσει την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Άρα αυτοδυναμία οι εκλογές. Καταλαβαίνω εγώ. Αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ είπα θα αποφασίσει ο κόσμος. Όχι, μισό λεπτό. Όταν μου λέτε ότι δεν μπορείτε με το ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό λέτε και το δικαιολογήσατε επαρκώς κατά την άποψή σας, αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα, 21 Σεπτεμβρίου, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα ξαναπάμε σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, είναι πάρα πολύ. Εκτός αν είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην Βουλή. Πρώτα απ' όλα, όχι, ο κύριος Λεβέντης νομίζω ότι είναι μια κακή περίπτωση για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα, και η στήριξη η οποία του παρέχεται από τα συστημικά ΜΜΕ είναι σκανδαλώδης. Άρα, ναι, δηλαδή ο κύριος Λεβέντης κατ' εμέ είναι μια, πώς να το πει κανείς... Με τη λαϊκή ενότητα? Με τη λαϊκή ενότητα υπάρχει το εξής πρόβλημα, αλλά προερχόμαστε από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Έχουμε μια προγραμματική ταύτιση της τάξης του 80%. Ωστόσο, μόλις πριν από ένα μήνα αποφάσισαν οι σύντροφοι αυτοί να ρίξουν την κυβέρνηση αριστεράς. Τώρα, αν μέσα από μια αυτοκριτική διάθεση ή μέσα από κάποια άλλη εξέλιξη αποφασίσουν να στηρίξουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα το καλωσορίσω. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Και επίσης τα συστημικά μέσα είναι αυτά που εμφανίζονται όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα. Βεβαίως. Κύριε Σιαρά, τώρα, ο κύριος Μημαράκης και η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κατέστρεψε την οικονομία, διέλυσε τα πάντα, capital controls, κλειστές τράπεζες. Και παρά δεν είναι πραγματικότητα όλα αυτά? Πραγματικότητα μπορεί να είναι κατά τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τα αυτά όμως η Νέα Δημοκρατία ζητά να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα.